ασθενό που χτυπά ένα σήμαντρο καθημερινό. Για σε μη κι αγιό κλίμα το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες δειλοί, πολεμούν κι αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Γιατί δεν άνοιξε ο Μπάμπης? Όπου να είναι θα ανοίξει. Πράγματι άργησε. Θες να ψωνίσεις? Τι να ψωνίσω, παιδί μου. Καλά, δεν μιλήσατε καθόλου χτες βράδυ? Όχι, γιατί συνέβη κάτι? Παιδί μου, τον έστειλα να... Δηλαδή, τον παρακάλεσα να πάει στη Ρίκα να πείσει τη μάνα μου να γυρίσει πίσω. Από τότε έχει γίνει άφαντος. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν με έχει πάρει να μου πει τι έγινε, πώς αντέδρασε. Περίεργο, ο Μπάμπης είναι τυπικός αυτά. Και έχει το κινητό του συνέχεια κλειστό. Έλα, μωρέ, άρα το κινητό κλειστό. Λάθος νούμερο θα έπαιρνες. Για περίμενε. Και η μάνα μου έχει το κινητό της συνέχεια κλειστό, αλλά αυτή δεν τα ανοίγει ποτέ. Σπάνια. Τι έγινε, πιάνει? Περίεργο, δεν απαντάει. Κάτσε, τον πάρω στο σπίτι. Ναι. Δεν είναι ούτε στο σπίτι. Καλά. Δεν φιλοξενεί τον Αντώνη σπίτι του? Ναι. Ούτε αυτό σηκώνει το τηλέφωνο. Φοφή. Συμβαίνει κάτι σοβαρό. Κάτι πολύ σοβαρό, δε. Έλα, βρε, Άννα, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Αν δεν φανεί κάποιο σε 5 λεπτά, θα πάμε το σπίτι του Μπάμπη να χτυπήσουμε. Έλα, έλα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, ξαναπάρω στο σπίτι. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω, αλλά δεν έχει έρθει όλο το βράδυ. Ήρθε. Κάτσε. Το πάρω στο κινητό. Κλειστό. Μη χειρότερα. Κάτι έχει γίνει. Κάτι του έχει συμβεί. Μήπως βρήκε τη Φόφη και πήγε και κοιμήθηκε σπίτι της. Ναι, ρε, αυτό θα έγινε. Βρήκε τη Φόφη και πήγε και κοιμήθηκε σπίτι της. Αυτό είναι. Και είχε ξεχάσει να πάρει το φορτιστή μαζί του και το έχει πέσει μπαταρία, κατάλαβες? Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ένα καφέ, να πούμε μια γουλιά, να πάμε να ανοίξουμε το μαγαζί, εντάξει? Ο Μπάμπης τώρα θα έχει ανοίξει το μανάβικο. Πω, ποιος τον ακούει τώρα, πάρει ξαπάλι. Πάντως κακός που δεν το πιστεύεις τον καφέ. Γύρισε το βραβαράκι μου να σου το πω 2 λεπτάκια. Αφήστε με, κυρία μου, να χαρείτε ότι αγαπάτε. Ρε γαμώ το κερατό μου που έχω μπλέξει. Πάντως, εγώ το διαβεβαιώνω. Εσάς, κυρίες, σας βρήκε χθες. Μου είπε, θα έρθει στο σπίτι σου ένας ψηλός, ξανθός, όμορφος, γλυκός, λαμπερός και θα βαστάει κάτι στο χέρι του. Το όπλο. Καταλάβατε? Δεν μπορεί. Εγώ ήμουν στη ψυχιατρική κλινική. Εσείς είστε τρελοί. Πιαστική μέση. Καφέ εγώ έχω. Ναι, για κάτσε κάτω εσύ. Γιατί? Τι γιατί, δεν κατάλαβα. Κυρίες, γιατί είναι ότι είστε πριν το καφεδάκι τους? Γιατί είμαστε το ασθενές φίλο, αλλά εσύ από Σαββάρβι άξεστε. Κακά ξυμπερώματα θα έχουμε σήμερα. Δεν το βλέπω καλά να μας πάει.
Να σου πω, ρε φίλε, αποφάσισε τι θα κάνει για να ξέρουμε να μην πάμε σπίτι άμα τελειώνουμε. Περίμενε, ρε, περίμενε. Τι να περιμένω, παντρεύομαι αύριο. Σου είπα, περίμενε! Δεν μπορώ. Θα βάλω τα κλάματα εδώ μέσα. Όποιος τολμήσε να το σηκώσει, πέθανε. Να δεις το μωρό, ε. Του βάλεις ένα μπουφανάκι γιατί κάνει ψωφόκριο έξω. Κάνε γρήγορα όμως γιατί έχουμε αργήσει, εντάξει. Αυτός ήταν, ε. Ποιος τον ακούει τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μπάμπης. Τι ο Μπάμπης, δεν είναι μαζί σου. Όχι βέβαια. Τι δουλειά έχει εδώ, κυρία. Να σας εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις τώρα, ας σε εξηγήσεις για μετά. Δεν είναι μαζί σου ο Μπάμπης, δεν φάνηκε όλη τη νύχτα ο Μπάμπης. Νόμιζα ότι ήταν μαζί σου. Ωχ, Παναγία μου, κάτι κακό έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ η κυρία, ο Μπάμπης δεν ήταν εδώ. Όχι, δεν ήταν εδώ. Αυτό σε νοιάζει τώρα. Σου λέω κάτι κακό έχει συμβεί στον Μπάμπη. Και στη μάνα μου. Και στη μάνα της. Πάμε γρήγορα να φύγουμε. Μια στιγμή να πάρουμε τηλέφωνο τη Ρίκα πρώτα. Πήρα εγώ, δεν απαντάει κανείς. Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε. Να ψάξουμε να δούμε τι έγινε. Πάμε στο μαγαζί, μήπως φάνηκε. Να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, το κάτω, 100, το 200, δεν ξέρω. Πάμε γρήγορα να φύγουμε. Πάμε. Φύγετε. Πού ξαφανίζει. Έλα σε βοηθήσω. Πάμε την πόρτα. Να πάμε, αγοράκι μου, λίγο μέχρι το Μανάβικο, να πάρουμε μερικά ζαρζαβατικά, να σου φτιάξω μια χορτά σου Παναστανιάρης. Η κυρία τελικά είναι με τα καλά της. Να σου πω, μέχρι τις προάλλες διατηρούσα τις επιφυλάξεις μου. Τώρα σιγουρεύτηκα πλήρως. Ναι, μου λες κάτι, αγοράκι μου, πώς σε λένε, ρίξε μας το νοματάκι σου να μπορούμε να συνοηθούμε. Χριστόφορος, εντάξει. Ευχαριστήθηκες τώρα. Χριστόφορος, καλέ τι ωραίο όνομα. Το Χριστόφορο Κολόμβο μου θυμίζει που ανακάλυψε καινούριους κόσμους. Άσε, μην μπεις στον κόπο να ρωτήσεις, για αυτήν είμαι σίγουρος 100%, αλλά είναι από άλλη ασθένεια. Σκέφτηκες τι έχεις να κάνεις, Χριστόφορε, για να σου υπενθυμίσω μονάχα ότι παντρεύομαι κιόλας. Θα πάρω την αστυνομία, θα τους πω ότι σας κρατάω μύρους. Εντάξει. Και θα τους ζητήσω και τα λεφτά. Ταξιδέψουμε παρέα. Με προορισμό, αν επιτρέπεις. Όποια χώρα μας δεχτεί. Κοίτα που θα βρεθούμε στις σπηλιές με τον Μιν Λάντεν. Σιωπή! Αλλά. Σωτήρη. Τι έγινε εκεί κάτω, τι γίνεται, αστυνομία, βλέπω κόσμο, τι έγινε. Κάτι σοβαρό πρέπει να έχει γίνει. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα που είμαστε δίπλα. Αντώνη, ένα σου πω λίγο. Τι γίνεται εκεί κάτω, Αντώνη. Καλά, εσύ που είσαι τώρα, δεν ξέρεις τίποτα. Τι είναι, Αντώνη. Ο τραπέτης, μωρέ, αυτός ο βαρεμένος που βλέπαμε στην τηλεόραση, μπήκε στο σπίτι της Ρίκας. Έλα, ρε, εσύ. Δεν πιστεύω να είχαμε τίποτα. Όχι. Εντάξει, μια χαρά είναι μέχρι στιγμής τα πράγματα. Απλώς ο Μύρος τους κρατάει. Ποιος είναι κι άλλοι εκεί. Είναι η Μαριάννα και ο Μπάμπης. Όχι, ρε, δεν πιστεύω. Ποιος είναι ο ψυχοπαθής αυτός που βλέπαμε στην τηλεόραση. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, Ηράκλη. Και τώρα τι θα γίνει. Ξέρω εγώ ότι θα γίνει τώρα. Συγγνώμη, κρατάει τρεις Όμηρους. Τι ζητάει. Δεν ξέρω τι ζητάει. Καλά, η αστυνομία τι κάνει. Τρέχουνε, δεν τους βλέπεις, τι να κάνουνε κι αυτοί. Λοιπόν, παιδιά, πάω πάλι από εκεί γιατί βλέπω η Άννα και η Φόφη τα έχουν παίξει έτσι. Ναι, άντε ρε. Τι έγινε, μεγάλε, γιατί τέτοια κίνηση. Αλλά εσύ είσαι αλλού για αλλού, ε. Μαγιά μου, γιατί με κοιτάς έτσι, μόλις ξύπνησα, επειδή άργησα. Πάμε να ανοίξουμε το μαγαζί γιατί δεν έχω κέφι σήμερα. Αλλά εδώ ο κόσμος καίγεται κι εσύ. Πού τη βλέπεις τη φωτιά. Ρε, τι έγινε, βόμβα βάλανε. Ναι, μακάρι να είχαν βάλει βόμβα. Τώρα θα μου πεις ή θα το παίζεις. Έλα, ρώτα το Σωτήρι να στα πει. Γιατί άμα μου πεις εσύ σε χαλάει. Χαίρεσε μας ρε Αντιγονάκη, τώρα πρωί-πρωί θα σου βγάλουμε δελτίο ειδήσεων. Άντε κάνε μας τη χάρη. Τι έγινε ρε Αντώνη, είχαμε κανένα νέο. Όχι, τίποτα ακόμα, τίποτα. Αν μας κάτι να μας το πεις, έτσι. Εννοείται, ναι. Τι έγινε, μάθαμε τίποτα. Θα πάνε να του μιλήσουν, να τον ηρεμήσουν. Δεν με αφήνουν να πλησιάσω, ρε Αντώνη. Μην κλαις, με κορίτσι μου τώρα, έλα. Έλα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Πώς να μην κλαίω, η μάνα μου είναι μέσα. Πώς να μην κλαίω. Εντάξει, θα τη φροντίσει ο Μπάμπης. Τον ξέρεις τον Μπάμπη σε κάτι τέτοιο. Αχ, μωρέ Μπάμπη. Λέτε να τους πειράξει. Μη σκεφτόμαστε αρνητικά. Όλα θα πάνε καλά, θα το δείτε.
Ναι, ας το πάθαινε αυτό ο άνθρωπος και θα σου έλεγα εγώ. Η αστυνομία ξέρει από αυτά. Θα δείτε. Θα τα καταφέρουν. Ποια αστυνομία? Αυτός είναι τρελός ψυχασθενής, σαν τον άλλο το Ρουμάνο. Η μάνα μου είναι βοβιτσιάρα. Έχει πίεση, έχει την καρδιά της. Πολύ το έχει να πάθει κάτι. Έλα, Βρεανούλα μου, τίποτα δεν θα πάθει η μάνα σου. Εγώ στο λέω. Μην τη φοβάσαι τη μάνα σου. Και όσο σκέφτομαι ότι η αιτία που βρίσκεται εκεί μέσα είμαι εγώ. Δεν είσαι εσύ η αιτία, Βρεανούλα μου. Πώς να σου το πω, δεν φταίσαι εσύ για αυτό που έγινε. Κάτι θα γίνει, θα δεις. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, όσο περισσότερο του μιλάμε, τόσο λιγότερο σκέφτεται. Και όσο λιγότερο σκέφτεται, τόσο εμείς έχουμε ελπίδα να γλιτώσουν. Ωραία, ανέλαβε το εσύ τότε που είσαι ειδική στο μπλα μπλα. Καλέ, μιλάτε πιο δυνατά, δεν ακούω τίποτα. Έχει εξεχηθεί παντού η αστυνομία, έχει μπλοκάρει όλο το τετράγωνο. Δηλαδή τώρα ξέρουν όλοι τι μας συμβαίνει. Ακόμα και οι συγγενείς μας. Αυτούς τους ενημέρωσαν πρώτους πρώτους. Ωραία. Θα ξέρουν ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Γι' αυτό δεν θα ανησυχούν πως πάθαμε τίποτα. Άστο ρε Ρίκα, μην μιλάς καλύτερα. Άστα, πάει στο διάλογο. Ρε Χριστόφορε, τι σου πάνω στο τηλέφωνο. Ζήτησαν έναν όμηρο έτσι ως ένδειξη καλής θέλησης. Πάνε να αφήσω ελεύθερο ένα από εσάς. Εμένα! Σιωπή! Αυτό θέλει σκέψη. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Στο παιχνίδι είναι για πολύ γερά νεύρα. Μην πάει στο παράθυρο, θα φας κανένα δέσποτη. Σιγά καλέ, πώς κάνεις έτσι. Καλά σου λέει μπάμπη μου. Επειδή μιλάει λίγο περισσότερο, είναι λόγος αυτός για να την πυροβολήσουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ τις προάλλες ένα χιόνι έριξε και αποκλείστηκε η Ελλάδα τις μέρες. Πω όπως το σκέφτομαι. Νόμιζα ότι το σπίτι ήταν εκτός σχεδίου, ούτε φως, ούτε νερό, τηλέφωνο. Πάντως, παιδιά, εγώ, αν με το καλό βγούμε από εδώ μέσα, το έχω αποφασίσει, θα πάρω μαθήματα σκι. Είδατε αυτός ο κυριούλης που είχε τα σκι πετράλωνα πλατεία Συντάγματος, σε 10 λεπτά το έκανε. Μπορεί να έρθει στο μαγαζί μου να ψωνίσει, να πάρει στο σούπερ μάρκετ, στην εφορία. Να πάρει λεφτά από την τράπεζα. Ησυχία! Επιτέλους! Καλά, πάτε καλά, ρε. Μπορείτε να μου πείτε, όσο καιρό εγώ ήμουν μέσα στη φυλακή, έγινε τίποτα, πάθηκα καμιά μετάλλαξη. Δηλαδή, πώς το διάλογο μπορείτε και συνεννοείστε έτσι. Τόση ώρα σας ζητώ, δυο λεπτά να σκεφτώ. Λοιπόν, ησυχία και μην ξαναμιλήσει κανείς από εδώ και μπρος. Αποσυντονίζει αυτό το πράγμα. Συνοηθήκαμε. Ησυχία! Ρίγακλη, τι θέλει η αστυνομία εδώ πέρα? Αφήστε, κύριε Διαγόρα, έχουμε δράματα. Δεν τι ακριβώς έγινε. Τόσκασε ένας ψυχοπαθής από τη φυλακή, μπουκάρισε στο σπίτι της Ρίκας και πιασε όμοιρο τη Ρίκα, τη Μαριάνθη και τον Μπάμπη. Δεν είμαστε καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Γιατί τώρα ώρα για αστεία είναι, κύριε Διαγόρα, τέτοιες ώρες. Καλά, και πώς τα έγινε, πώς έγινε αυτό? Δεν κατάλαβα ακριβώς. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα. Πάμε να δούμε πώς μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν νομίζω να γίνεται τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, να προσπαθήσουμε. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια. Χριστέλιο, τι λέει ο Ηρακλής? Άσχημα τα πράγματα, δυστυχώς. Εγώ μπορώ να βοηθήσω σε τίποτα? Δεν νομίζω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Το μόνο που μας μένει είναι να περιμένουμε νεότερα. Ωραία, και θα κάτσουμε έτσι με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν ξέρω, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν μπορείς εσύ. Λέω να πάμε μέχρι το τμήμα, ίσως μπορέσω να μάθω κάτι. Άδικο κόπο. Εδώ δεν λένε στην Ανούλα που είναι η μάνα τη, μα τα πούνε σε σένα. Εγώ κάτι θα μάθω. Έχω τις προσβάσεις μου. Λάξω να το προσπαθήσω. Το χρωστάω στον Μπάμπη. Μα αυτός πώς πήγε και μπλέχθηκε εκεί πέρα? Πήγε να βοηθήσει. Πάντα τρέχει στους άνθρωπους. Μεγάλη ψυχή ο Μπάμπης. Νοιάζεται για όλους. Καλά, εντάξει, πάω και θα επιστρέψω, έτσι. Γεια σας. Γεια. Ναι, ωραία, εγώ θα αφήσω ένα. Μην ζητήσετε για άλλο. Έγινε, σύμφωνοι. Πότε? Σε μια ώρα. 100 εκατομμύρια, είπαμε. Ναι. Όχι, εσείς κοιτάξτε, μην αλλάξετε γνώμη. Εγώ δεν αλλάζω αποφάσεις. Ναι, ό,τι είπαμε στην αρχή. Ναι, είπα τώρα! Λοιπόν, εγώ θα το ρισκάρω. Ποιος θέλει να φύγει από εσάς? Εγώ! Τέλος πάντων, εμένα το ίδιο μου κάνει. Αποφασίστε εσείς και μου λέτε. Κανονικά πρέπει να βγω εγώ γιατί παντρεύομαι. Δεν παντρεύτηκες ακόμα, Μπάμπη μου. Έχεις οικογένειες, έχεις σπίτι. Για να προλάβω να δημιουργήσω, γι' αυτό θέλω να βγω. Εγώ λέω να ψηφίσουμε. Έχεις κόρη, έχεις παιδί. Και το Τζούνιορ πού το βάζεις? Α, τώρα το θυμήθηκες το Τζούνιορ. Τόσο καιρό χτυπιώσω ότι δεν είναι δικό σου παιδί. Τέλος πάντων, μικρός είναι, θα σε ξεχάσει. Ενώ εμένα η Ανούλα μου, τέρμα, εγώ θα βγω. Ο Τζούνιορ έχει ανάγκη από φροντίδα. Εγώ θα βγω, τελείωσε. Μα γιατί δεν θέλετε να ψηφίσουμε? Σταμάτα εσύ και λέγε τι θέλεις. Πίτσα! Τώρα που το είπες, σαν να μου άνοιξε η όρεξη, θέλετε να παραγγείλουμε μία? Κοίτα που έχω μπλέξει ο άνθρωπος, κοίτα.
Μα γιατί δεν θέλετε να ψηφίσουμε ποιος θα βγει από το σπίτι? Ωραία, θα ψηφίσουμε 2-1. Κοίτα που θα μπω στη λοταρία για να βγω από το σπίτι. Σταματήστε, ρε. Τόση ώρα έχω την εντύπωση ότι βλέπω το Big Brother. Αποφασίστε γρήγορα μην αλλάξω γνώμη και δεν φύγει κανείς. Άντε, τελειώνετε! Μάλιστα. Άντε να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση. Ο Σωτήρης. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Έμαθες τίποτα, ναι. Δεν μ' άφησα να πλησιάσω. Όλα τα κανάλια έχουν μαζευτεί κάτω από το σπίτι της Ρίκας. Χαμός. Ευκαιρίες ήταν κι αυτή. Καλά, δεν έμαθες τίποτα δηλαδή. Δεν αφήνουν κανένα να πλησιάσω, σου λέω. Μόνο η αστυνομία και οι δημοσιογράφοι. Το σπίτι φαίνεται ήσυχο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η Άννα πού είναι? Πήγε στο μαγαζί της να το κλειδώσει. Δεν πάει κάποιος να δει αν είναι καλά. Λείπει πολλή ώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Είπε ότι θα τηλεφωνήσει την αστυνομία για τυχόν εξελίξεις. Ο Δημήτρης. Τα άμαθες, ε? Ναι, από εκεί έρχομαι. Έμαθες τίποτα? Άκουσα πως είναι όλοι καλά. Η αστυνομία το είπε? Ναι, το λέγανε μεταξύ τους. Μην ανησυχείς όμως. Ανησυχώ εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Τόσες ώρες πέρασε και κανένας δεν είπε κουβέντα. Όλοι ανησυχούμε, Στέλιο. Όλοι. Πιστεύω όμως πως όλα θα πάνε καλά. Έχω εμπιστοσύνη στον Πάμπη. Είναι από τους ανθρώπους που ξέρει να αντιμετωπίζει με θάρρος τις δυσκολίες. Θα τα καταφέρει και τώρα. Είμαι σίγουρος. Του! Α, μπεμπαμπλόμ, του κίθεμπλόμ, α, μπεμπαμπλόμ, του κίθεμπλόμ, μπλίμπλόμ. Έκλεψες. Δεν έκλεψα καθόλου. Δεν με πιστεύεσαι. Καθόλου. Ξαναρίχτα. Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Σταματήστε. Το αποφάσισα εγώ, ωραία. Θα βγεις εσύ. Γιατί, κύριε Χριστόφορε? Είσαι καλά, Χριστιανέ μου. Τι πάει να πει γιατί τώρα? Μα συγγνώμη, γιατί να φύγω εγώ και να μην φύγουν οι άλλοι? Εγώ θα φύγω από το σπίτι μου. Κοίτα, Χριστόφορε. Επειδή η κοπέλα μπορεί να πάθει κανένα ψυχολογικό τραύμα, μην του το δημιουργήσουμε. Θυσιάζομαι να φύγω εγώ στη θέση τη, έτσι. Μην τη δημιουργήσουμε πρόβλημα τώρα, είναι αμαρτία, το Θεό. Σε γελάσανε να τα αφήσει αυτά που ξέρει, εγώ θα βγω. Καλά, ρε, πάτε καλά τώρα, πάτε να με τρελάνετε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πιστεύετε όλα αυτά, ούτε να είστε τόσο ηλίθιοι. Επίτηδες το κάνετε. Α, σας παρακαλώ, για ποια με περάσατε? Εγώ ό,τι λέω το εννοώ. Λοιπόν, το θέμα τελείωσε και δεν το συζητώ άλλο. Φεύγεις εσύ. Γιατί? Γιατί είναι αυτή που μιλάει λιγότερο από όλους γι' αυτό. Συγγνώμη, μπορώ τουλάχιστον να πάω να αλλάξω, να μην βγω με αυτά τα ρούχα τόσες ώρες. Δεν μου λες, κορίτσι μου, πας καλά ή χάνεις λάδια. Φεύγεις, το καταλαβαίνεις. Πες την Ανούλα μου ότι την αγαπώ πολύ. Και την πίκρανα καμιά φορά για το καλό της το έκανα. Και στη Φόφη να πεις ότι της εύχομαι καλή τύχη. Και να κοιτάξει να φτιάξει τη ζωή της. Και να μας θυμάται που και που. Όχι, τα τίναξε ο ένας. Πάμε για φρέσκα. Και κάτι άλλο, πες, τελευταία μου επιθυμία είναι να προσέχει και να αγαπήσει τον Τζούνιορ όπως τον αγάπησα εγώ. Μην πεις τίποτα περισσότερο, γιατί θα τα κάνεις κατά, αγάπη. Βρε, παιδιά, μήπως μπορείτε να μου τα γράψετε σε ένα χαρτάκι, γιατί είναι πολλά και θα τα ξεχάσω. Συγγνώμη, ο στρατηγός έχει πεθάνει από φυσιολογικό θάνατο. Ναι, γιατί ρωτάς? Δεν τον έχουν ανακηρύξει Άγιο. Άντε, ρε, βγαίνεις! Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όχι αν το πας. Το τραγούδι του Μπάμπη. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Τι κακό μας βρήκε, φιλενάδα. Τι ταραχή ήταν γραφτό μας να περάσουμε τις παραμονές του γάμου σου. Τόδα εγώ το όνειρο, τόδα εγώ το όνειρο, δεν τόδα. Τόδα, σαν λιγκάρια έτρωγα. Εσύ που το έμαθες? Από την τηλεόραση. Έκτακτα δελτία βγάζει συνέχεια. Αχ, ο Μπάμπης, η Μάριαν. Για την άλλη δεν κλαίω. Δεν κάνει τώρα, φίλοι είναι κι αυτοί. Κλάψε εσύ, αγόρι μου, εγώ δεν τους προλαβαίνω όλους. Έλα. Να μην κλαις εσύ, μην κλαις, μου σπαράζεις την καρδιά. Και στόπα, να βάλεις μαύρο νηφικό να πεις ότι δεν στόπα. Έλα μωρέ, πω ότι και εσύ σταμάτα να ρουζουζεύεις. Καλά, σταματώ. Τι αγωνία και αυτή, Θεέ μου, τι αγωνία. Θα σπάσει επιδερμίδα μου. Καλέ, ο Τζούνιορ. Και εσείς εδώ, μαντάμ, συμπάσχετε κι εσύ μαζί μας. Ο Μπάμπης δεν μου είναι άγνωστος. Όσο γι' αυτό. Έχω νέα. Τι έγινε. Πήρες τηλέφωνο την αστυνομία, έμαθες κάτι? Ναι, θα αφήσουν κάποιον ελεύθερο, είπαν, αλλά δεν ξέρουν ακόμα ποιον. Αχ,
Δεν αντέχω τέτοιο στρασάρισμα, δεν το αντέχω. Εντάξει, τουλάχιστον κάτι είναι γι' αυτό, δεν θα αφήσουν έναν. Μάλλον ότι μάλλον θα αφήσουν που είναι μεγαλύτεροι. Λες και ο παράφρον έχει λογική τώρα, δηλαδή. Είσαι καλά. Δημήτρη, δεν θέλω να τη χάσω. Ποιος είπε πως θα τη χάσεις? Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα η μητέρα σου, θα δεις. Το λες με τέτοια σιγουριά? Δεν είναι μόνη της, Άννα. Είναι και ο Μπάμπης μαζί της. Δημήτρη, μη φύγεις. Μείνε κοντά μου, σε παρακαλώ, σε χρειάζομαι. Ησύχασε. Δεν φεύγω. Εδώ θα είμαι δίπλα σου. Θα μείνω κοντά σου. Αναστατωμένο τον βλέπω, νευρικό. Τι λες να έχει? Περιμένεις απάντηση. Σαν να έχει αγριέψει. Μπάμπη, λες να θύμωσε μαζί μας και να μας εκτελέσει. Μπα, δεν νομίζω. Πάντως και αν συμβεί κάτι τέτοιο, μην το πάρεις και εσύ προσωπικά τώρα. Ναι. Γιατί ανακατέψεις τη γυναίκα μου, ρε? Ναι, αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Βέβαια, φυσικά και θα της μιλήσω. Ναι. Αγάπη μου, μωρό μου. Μην κλαις, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Είχα άλλη επιλογή? Δεν είχα. Τι κάνω? Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα τα κρατήσεις έξω από όλα αυτά. Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Θέλω να τα φιλήσω και να τους πει ότι τα αγαπάω πάρα πολύ. Αγάπη μου, όχι να με ξεχάσετε με, εγώ δεν έχω άλλη ζωή. Δεν έχω άλλη ζωή. Θέλω να μου ορκιστείς ότι δεν θα τους αφήσει να σε ξαναχρησιμοποιήσουν. Ωραία. Να μου το ορκιστείς τώρα. Ναι, αγάπη. Ναι, αγάπη. Ησύχασε. Ναι. Να προσέχεις τον εαυτό σου, μωρό μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ναι, δώσ' το μου. Μην τολμήσεις και ξαναχρησιμοποιείς τη γυναίκα μου για... Δεν ξέρω τι μου λες εσύ, ξέρω τι σου λέω εγώ. Και... Καλά. Ωραία. Ωραία. Αλλά έτσι και λήξη προθεσμία που σου έχω δώσει, να ξέρεις ότι θα πετάξω άνθρωπο από το μπαλκόνι. Πτώμα! Κύριε Διαγόρα, τι έγινε, σας βλέπω στεναχωρημένο ή μου φαίνεται? Έρχομαι από το τμήμα. Βρήκατε καμιά άκρη? Κάτι έμαθα. Δεν είναι ευχάριστα νέα. Κοίταξε, αυτός άφησε ελεύθερη τη Ρίκα και είναι τώρα στο τμήμα και δίνει κατάθεση. Θετικό είναι αυτό. Μη βιάζεσαι, έχει χειρότερα. Αυτός ο τύπος, ο δραπέτης, απείλησε πως αν δεν του δώσουν τα λεφτά που ζήτησε την ώρα που τα θέλει, θα εκτελέσει έναν από τους δύο. Όχι, Χριστέ μου. Και τώρα τι θα πούμε στα παιδιά? Σας περιμένω να τους μιλήσετε. Θα τους πω την αλήθεια. Μου είναι δυσάρεστο βέβαια, αλλά πρέπει να μάθουν. Να έρθω κι εγώ μαζί. Σε παρακαλώ, σήκω να πάρω εδώ σειρά τώρα, έλα.
Καλέ, ανοίξτε να πάρει λίγο αέρα, ανοίξτε. Ανοίξτε, δεν αντέχω. Τι ταραχή τραβάω σήμερα, τι ταραχή. Δεν είναι τίποτα, θα συνέλθω. Δεν μπορώ. Φοφάκι. Σήκω καλέ. Κρατάνε εμένα τα πόδια μου. Νομίζεις, καλά, σταμάτα να τους κάνεις αέρα. 8 που φόρφισα, ήταν την πλευρή τόσης. Μήπως να τη σηκώσουμε τα πόδια ψηλά να συνέλθει. Μπα και να πέσει εμένα το κεφάλι, δεν σφάξανε. Καλύτερα να την πάμε μέσα, να την ξαπλώσουμε εκεί. Σοφή κουβέντα, έχει δίκιο ο γιατρός. Λοιπόν, βοηθάτε όλοι. Έλα, υπομονή, κορίτσι. Το ξέρουμε ότι μπορείς. Όλες οι βελόνα. Λίγο υπομονή ακόμα και τελειώνουν τα βασανά σας. Είναι σίγουρο ή θα τελειώσουν εμείς πριν από εδώ. Το ρολόι σου γιατί το κοιτάζεις συνέχεια, παλικάρι μου. Παίρνει αντιβίωση. Σοβαρά. Τότε να σου ετοιμάσω κάτι να φας. Με τα χάπια και την αγωνία που έχεις θα σε τραβήξει το στομάχι σου. Έχει μείνει λίγη σκορδαλιά. Να σου βάλω να τσιμπήσεις. Μιας, θα φάεις λίγο. Τι? Έναν από τους δυο μας. Αγόρι μου, μήπως θέλεις κάτι πιο ελαφρύ να σου ετοιμάσω. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, ωραία. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σωστά. Γιατί αν δεν πάνε αυτά, θα πάμε εμείς. Άλλα 10 λεπτά μένουν. Πάντως δεν ξέρω αν θα μας εκτελέσεις, αλλά να μας τρομάξεις τα κατάφερες μια χαρά. Μην ανησυχείτε. Έχει δίκιο το παλικάρι, δεν βλέπεις πόσο ψύχρεμο είναι. Επειδή κρατάει το όπλο. Δώσε μου και εμένα όπλο να δεις πως ήρεμο. Και δεν μου λες, Χριστόφορε, εάν δεν φέρουν τα λεφτά, κουφιά η ώρα που τα ακούει. Σιγά που δεν θα τα φέρουν, καλέ. Τι ζήτησε το παλικάρι, 100 εκατομμύρια. Σιγά το ποσό. Αν το υπολογίσεις μάλιστα σε ευρώ, τίποτα δεν είναι, τζάμπα έρχεται. Μα γιατί δεν με πιστεύετε, εγώ δεν θέλω να σας πειράξω. Εγώ θέλω να πάνε όλα καλά. Γιατί θέλουμε εμείς να μας πειράξεις. Άλλο εμένα τώρα με απασχολεί. Καμιά σαχλαμάρα θα πετάξεις πάλι, αλλά τέλος πάντων, πες το να περάσει η ώρα. Για την ώρα που περνάει, λέω, Μαριάνθη, έχεις σκεφτεί ποτέ σου ότι αυτά που περνάμε μπορεί να είναι τα τελευταία 10 λεπτά της ζωής σου. Κυρία Μαριάνθη, μήπως πρέπει να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Αχ, έχεις δίκιο, πάπη μου. Λοιπόν, υπόσχομαι πως αν βγω ζωντανή από εδώ μέσα, θα αφήσω την Ανούλα μου να κάνει ό,τι θέλει. Το υπόσχομαι, πάπη μου, το υπόσχομαι. Γιατί δεν μιλάς? Σκέφτομαι. Σκέψου, αλλά πρόσεχε. Έτσι σκεφτότανε και ο Χριστόφορος και είδες τα χαΐρια του στην τράπεζα. Τέλος πάντων, τι σκέφτεσαι? Αν ο Χριστόφορος με εκτελέσει, ποια θα είναι η τελευταία επιθυμία που θα του ζητήσω? Ωραία. Ποια θα είναι η τελευταία σου επιθυμία? Να σκοτώσει εσένα. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα? Καλά είναι. Καλύτερα, γιατρέ. Εντάξει, αν χρειαστεί κάτι θα είμαι δίπλα σου, τέτοιο. Ναι, γιατρέ, ναι. Πόση ώρα έμεινε? 5 λεπτά. Να μπορούσα τουλάχιστον να της μιλήσω. Να της πω ότι την αγαπάω. Δεν μπορώ άλλο. Θα πάθω κρίση. Κρίση? Υπομονή, βρε παιδιά, υπομονή. Δεν χάθηκαν όλα ακόμα. Αχ, βρε μπάμπι, αχ, βρε μπάμπι, αχ, βρε μπάμπι. Μπορεί να ήταν μανάβης, αλλά ήταν μεγάλη ψυχή. Μη λες ήταν, βρε πω, ότι ζει ο άνθρωπος, ζωντανός είναι ακόμα. Όταν με το καλό τελειώσουν όλα, θα βαφτίσω το μωρό Χαράλαμπο και τον φωνάζω μπάμπι. Του αξίζει. Θα βγουν όμως. Κι αν βγουν, θα βγουν όρθιοι. Οι οριζόντιοι! Τι λες καλέ τώρα κι εσύ! Μα τις έφιασες σήμερα! Έλα μωρέ, πότε σταμάτα να χρουζουζεύεις! Δεν περνάει και η ώρα. Να ξέρουμε τουλάχιστον, θα βγουν ζωντανοί. Παιδιά, μην ξαναπεί κανείς κουβέντα! Ακούτε! Κουβέντα! Ναι, ναι. Όλο ναι τους λέει. Είναι καλό αυτό, μην ανησυχείς. Σημαίνει ότι συμφωνεί μαζί τους. Τα όχι να φοβάσαι. Όχι! Ναι, είπα όχι! Τώρα! Τώρα ζωή σε λόγο μου. Ναι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται να σκεφτώ τίποτα. Τι έγινε, παλικάρι μου?
Από ό,τι φαίνεται δεν τους έχω πείσει γιατί είμαι ικανός να κάνω και ζήτησα να αφήσω κι άλλον έναν ελεύθερο. Ωραία. Τα αφήσω κι άλλον έναν. Ωραία. Εμένα. Εμένα. Δεν τελείωσα. Θα αφήσω κι άλλον έναν, αλλά νεκρό. Μη. Λυπάμαι. Εσύ, ρε Χριστόφορα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Συγγνώμη. Σκέψε τη μανούλα σου, αγόρι μου, που σου τη θύμισε, γιατί είπες πως της μοιάζω, ε, που την αγαπούσες τόσο πολύ, που τη λάτρευες και την πίκρανες. Α, ως εδώ, διαμαρτύρομαι. Α, δεν παίζεις τίμια. Τον επηρέασες και πρέπει να αποφασίσεις αν επηρέαστον. Να σταματήστε, επιτέλους. Ωραία, να σταματήσουμε εμείς, αλλά εσένα ποιος σε σταματάει μετά, μου λες. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσω να σκοτώσω έναν από τους δυο. Δεν μου είναι εύκολο να διαλέξω, αλλά πρέπει να το κάνω. Όταν λες, Χριστόφορε, ότι θα μας σκοτώσεις, εννοείς κανονικά, εντελώς. Γιατί υπάρχει και μερικός. Όχι, έλεγα πως ας πούμε να μας τραυματίσεις λιγάκι, ανεπαίσθητα. Ας πούμε μια σφαίρα στον πισινό της Μαριάνθης. Να μου κάνεις τη χάρη να αφήσεις ήσυχο τον πισινό μου. Να κάτσεις να τη φας εσύ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί εσύ λες εξυπνάδες. Άντε μη στα ψάλα τώρα που θες να βάψεις τα χέρια σου με αίμα. Θα μπορούσα να σου πω και περισσότερα, αλλά είχε χάρη που κρατάς αυτό το σιδερικό και όσο να είναι κολλείομαι. Δεν πειράζει, μίλα εσύ και άσε με εμένα να ελπίζω. Αντιαγρέψε του, αγρέψε του, φάτανε. Μόλις αποφασίσει έτσι να ξεκαθαρίσει ποιον θα φάει. Και δεν μου λες, βρε παλικάρι μου, πρέπει οπωσδήποτε να φας έναν από εμάς. Μήπως θέλεις να σου φτιάξω ένα παστίτσιο, πως να είναι πέφτει και πιο ελαφρύ. Α, θα συμφωνήσω εδώ, Χριστόφορε, μαζί της. Έχει δίκιο. Α, μπορεί το ξέρω να το περάσει τρελό, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, πήρες ένα πιστόλι και πάμε αμέσως κάτω, λες και είμαστε μπεκάτσες. Άσε να παπαγορεύεται και το κυνήγι αυτή την εποχή. Νομίζω ότι εμένα μου είναι εύκολο να κάνω φωνό. Αφού δεν θέλεις, μην το κάνεις. Τι, μην νομίζεις το λέει για μας. Όχι, όχι, για σένα το λέω. Έτσι. Πρέπει σου και καλά, κάνεις έγκλημα δηλαδή. Να χειροτερέψεις και τη θέση σου. Να σε βασανίζουν οι τύψεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς τις νύχτες. Να χρειάζεσαι υπνοστεντών. Να πάθεις εξάρτηση. Ναι. Να υδρώσω, να αρρωστήσω, να πεθάνω. Επιτέλους θα σταματήσετε εδώ μέσα. Τον καραγκιόζι παίζουμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι δεν θα του δώσουν τα χρήματα. Αν δεν ήταν σίγουρο θα μας το έλεγε ο διαγόρας. Και τώρα δεν καταλαβαίνω τι περιμένει. Η ώρα περνάει, τα χρήματα δεν του τα δώσανε. Τι θα γίνει, γιατί δεν μας ενημερώνουν. Άσε μην το σκέφτομαι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ένα μάνα μου. Έλα βρε Ανούλα μου, μη σκέφτεσαι τώρα τέτοια πράγματα. Αν είχε γίνει, βρε παιδιά, κάτι κακό, δεν θα το είχαμε μάθει. Για να μην μας λένε τίποτα, πάνε να πει ότι είναι εντάξει τα πράγματα, καλά. Τι της λες τώρα, πόσο καλά μπορεί να είναι. Παρηγοριά στον άρρωστο, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του δίνουν τα χρήματα που ζητάει. Παίζουν με τις ζωές τους. Δεν μπορεί, σίγουρα θα ξέρουν τι κάνουν. Τι κάνουν δηλαδή, να κινδυνεύουν να τους σκοτώσει, αυτό κάνουν. Έλα ρε μαμά, μη συγχύζεσαι, είσαι κυκριωμένη. Πώς να μη συγχύζουμε, παιδάκι μου. Εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα, είναι παράλογη αυτή η κατάσταση. Η προθεσμία έχει λήξει. Τα χρήματα δεν του τα δώσανε, άρα. Άρα τι. Αν είχε σκοπό να του σκοτώσει, δεν το είχε κάνει ήδη. Δεν είχε λόγο να το τρενάρει. Μάλλον έχεις δίκιο. Μπορεί να πήρε καινούργια παράταση. Το βλέπω αδύνατο. Καλά, ο άνθρωπος είναι βαρεμένος και εσείς κρίνετε με τη λογική. Σώπα εσύ. Σιγά, σου δείξαμε το μέγας προτέρημα. Η μικρή έχει δίκιο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παράφρονα. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε με τη δική μας λογική. Αυτός λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε μόνο υποθέσεις. Τι να λέμε, ρε παιδιά, τώρα εμείς απ' έξω. Πού να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτοί που είναι μέσα ξέρουν τι γίνεται. Έχουμε τίποτα νεότερο. Τι νεότερο να έχουμε, βρε Αντιγονάκη μου. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, φαίνεται. Και βέβαια είναι. Μου φαίνεται ότι θα τα μάθουμε τα νέα μια και καλή. Μη λες τέτοιες κουβέντες, παιδί μου. Μπορεί να σκέφτηκε ότι είναι πολλά τα λεφτά που ζήτησε και να ζητήσει τώρα λιγότερα. Εάν ήταν έτσι, γιατί δεν το κάνει και το καθυστερεί ακόμα.
Μπορεί να το σκέφτεται, ξέρω εγώ. Σιγά μη σκέφτεται το παράθυρο. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω μέχρι τη Ρίκα να δω τι παίζεται. Μήπως μάθουμε τίποτα νεότερο. Μπα, άδικο κόπο. Τέτοια κρίσιμη ώρα αποκλείεται να σου πει κανεί κουβέντα. Ούτε κι αυτοί ξέρουν τι γίνεται τώρα μέσα στο σπίτι. Μόνο οι ίδιοι που το ζουν το ξέρουν. Άρε, Μπάμπη. Δεν το λέω για μας, Χριστόφορε, αλλά αν παραδοθείς, αγόρι μου, θα ελαφρύνεις τη θέση σου. Θα φας λίγα χρονάκια παραπάνω, μπορεί και λιγότερα, δεν ξέρεις. Θα καταθέσουμε κι εμείς ότι όντως δεν μπαίνει στροφές στο εγκέφαλό σου. Δεν χρειάζεται να καταθέσουμε τίποτα. Θα τους μιλήσεις εσύ μια ώρα και θα τους πούμε μετά ότι σε άντεξε ο Χριστόφορος 24 ώρες που είμαστε μαζί. Τελείως. Θα πούν το παιδί λάλησε. Ευνόητο. Εσύ πάλι δεν χρειάζεται να τους μιλήσεις, φτάνει να σε δουν. Λοιπόν, Χριστόφορε, είσαι έτοιμος να πάρεις τη μεγάλη απόφαση να κάνεις το μεγάλο βήμα. Δεν είναι έτσι όπως τα λες, ρε Μπάμπη. Μετά από αυτά που γίνανε, δεν με σώζει τίποτα εμένα. Εγώ είμαι τελειωμένος. Μήπως αν τους ζητούσες ακόμα μια παράταση, που ξέρεις, μπορεί και να τους πείσεις. Ναι. Αποκλείεται. Αυτό θα το θεωρήσουν αδυναμία μου. Έχει δίκιο το παιδί. Θα χαλάσει το πρεστής του. Τίποτα βρες κάτι άλλο. Εσύ σταμάτα να πετάγεις εκεί που δεν σας παίρνουνε. Άσε να μείνεις με εμάς σοβαροί. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ακού, Χριστόφορε. Εάν δεν παραδοθείς ή δεν ζητήσεις παράταση, εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Θα πετάξουν τα κρυγόνα και θα μας φάνε και πρώτο-πρώτο είναι εσένα. Το έχω δει στις ταινίες, έτσι γίνεται. Θα πας, θα το σκυλίσεις, θα μπαίνει. Και είσαι. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος για να πας με αυτό το θάνατο. Δεν σου αξίζει ένα τέτοιο τέλος. Ναι, κάτι μας είπες τώρα. Εγώ από την πρώτη ματιά κατάλαβα τι καλό παιδί που είναι. Δεν ξέρω τι είμαι, αλλά από εδώ μέσα δεν με βγάλουν. Τουλάχιστον όχι ζωντανό. Μήπως να πάω εγώ με τη Μαριάνθη και να τους πείσουμε ότι είσαι αποφασισμένος να μας σκοτώσεις και. Αυτό να κάνουμε. Μπράβο, μπράβο, Μπάμπη. Καμιά φορά έχεις κρίσεις εξυπνάδας. Εγώ τα να πω, το είπα. Τώρα αποφασίσεις εσύ πια. Όχι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του δίνουν τα λεφτά που ζητάει. Θα τους είχε αφήσει μέχρι τώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά, αλλά κινδυνεύει η ζωή δύο ανθρώπων. Αυτό δεν τους νοιάζει. Ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Ξέρουν τι κάνουν. Πρέπει να έχουν συμβιγομετρήσει την κατάσταση. Για να κάνουν αυτή την κίνηση, πρέπει να είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος δεν θα φτάσει ως το φόνο. Γιατρέ, μπορώ να σε απασχολήσω για λεπτά. Τι θέλεις. Ιδιαίτερος. Τι θέλεις. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σ' ακούω. Με συγχωρείς, αλλά επειδή ξέρω τη σχέση σου με τον Μπάμπη και ότι τον εκτιμάς πάρα πολύ, γι' αυτό παίρνω το θάρρος. Πες μου τι θέλεις, Αντώνη. Σκέφτηκα. Επειδή τότε παλιά εσύ ήσουν στο Κορυδαλό, τότε πριν σε μεταφέρουνε. Έλεγα λοιπόν, μήπως έχεις καμιά άκρη εκεί μέσα και μάθουμε κάτι για τον τύπο. Τον Καλπέση. Τι να μάθουμε, δηλαδή. Ξέρω εγώ, τι καπνό φουμά.